Opel Insignia, τοποθέτηση οθόνης Android 11, Tesla Style, οχταπύρινη με 4 GB RAM και CarPlay και Android Auto. Επίσης έχουμε κάμερα οπισθοπορίας αλλά και μπροστινή κάμερα. Μόλις βγάζουμε την όπισθεν μεταβαίνει στην μπροστινή αυτόματα. Ξανά όπισθεν. Έχουμε γωνία τιμονιού, τα στρίβουμε. Και μόλις αφαιρούμε βλέπουμε την μπροστινή κάμερα. Επίσης είναι το μοντέλο με τα σπορ και τουρ κουμπιά και έχει γίνει μετατροπή και έχουν βγει εδώ. Λειτουργούν κανονικά. Λοιπόν, έχουμε διατηρήσει το εργοστασιακό USB για να παραγωγή μουσικής και για βίντεο. Αυτό που είναι μέσα στον τεμπέλι. Και το AUX έχουμε διατηρήσει. Και έχουμε και άλλα δύο περασμένα στο ντουλαπάκι. Έχουμε θερμοκρασία στην αρχική οθόνη. Εδώ είναι το CarPlay και Android Auto. Ασύρματο CarPlay. Οι εφαρμογές μας. Οι εργοστασιακές ρυθμίσεις του αυτοκινήτου. Equalizer. Εδώ φτιάχνουμε το δικό μας, έχει και τις έτοιμες τις μνήμες. Λοιπόν, GPS. Έτσι βάζουμε διαδρομή. Έτσι ακυρώνουμε. Έχουμε και ένδειξη του κλίμα. Bluetooth. Έχουμε απάντηση και του τηλεφώνου από εδώ, ενεργοποιείται το κουμπί αυτό κανονικά. Δηλαδή αν είμαστε κάπου, μας πηγαίνει στο Bluetooth πατώντας το. Όταν είμαστε συνδεδεμένοι, κάνει απάντηση. Ενδεικτικά θυρών. Αυτά. Όπισθεν ξανά. Πίσω κάμερα. Μπρος κάμερα. Και μπορούμε και ανεξαρτήτως να την ενεργοποιούμε την μπροστινή όποτε θέλουμε εμείς από εδώ. Αυτά.